Η αγορά της Ρωσίας έχει μεγάλο πρόβλημα και συνεχίζει να έχει το πρόβλημα, διότι είναι το θέμα του ρουβλίου. Το ρούβλι αυτή τη στιγμή έχει μια τεράστια υποτίμηση, της τάξης του 50%, και γι' αυτό ο Ρώσος, ο οποίος ταξίδευε πέρυσι, θα ταξιδέψει ο μισός φέτος, διότι αν είχε 1.000 ευρώ εισόδημα, φέτος θα έχει 500 ευρώ εισόδημα, οπότε δεν θα μπορεί να καταναλώσει για το ταξίδι του. Άρα θα έχουμε το περίπου το 50% του τουρισμού από ό,τι είχαμε πέρυσι. Δηλαδή από 500.000 θα πάμε στους 250. Οι υπόλοιπες αγορές, η Ευρώπη πάει καλά. Αυτή τη στιγμή η Δυτική Ευρώπη συνεχίζει τη ροή των κρατήσεων κανονικά. Είχαμε ένα μπανέβασμα την περασμένη εβδομάδα, το οποίο έχει γίνει ευτυχώς καρδιογράφημα και ξανανέβηκε. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά. Να έχουμε καλές ειδήσεις, σταθερότητα και από εκεί πέρα θα πάμε καλά. Λόγω των μουσουλμάνων, σίγουρα οι Ευρωπαίοι φοβούνται να κλείσουν μουσουλμανικές χώρες. Δηλαδή, έχουμε την Αίγυπτο που φοβούνται να κλείσουν, έχουμε την Τουρκία που φοβούνται να κλείσουν, το Μαρόκο και την Τινησία. Πιστεύω από εκεί παίρνουμε κρατήσεις, αλλά το θέμα είναι να πάρουμε τις δικές μας κρατήσεις και να τις έχουμε σταθερές κάθε χρόνο. Και όχι να πάρουμε από τις άλλες χώρες.